σημασίας και για τις δύο ομάδες, τόσο για τους υπερδούχους της Ήρου, όσο και για τον Άρη Πετρούπολης, αφού και οι δύο κυνηγούν το τρίποντο που θα τους δώσει ακόμα μεγαλύτερη όθηση για την άνοδο στη Γάμα Εθνική. Πάμε λίγο να δούμε με ποιους θα ξεκινήσουν οι δύο προπονητές από την πλευρά της Ήρου. Ο κύριος Μπουτσίνος έχει ξεχωρίσει τους Παπαδόπουλο, Λαλά, Κολιάκο, Οικονομόπουλο, Αργυρό, Σαββίδη, Μπακατσέλο, Μπούνα, Παυλόπουλο, Ραμπαβίλα και Περιάλη. Και ο κύριος Σιλεβίστας ξεκινά με τον Καλογερόπουλο, τον Τουκαλά, τον Λεβέντη, τον Ρέντζο, τον Τζερκόνη, τον Γεραγωτέλη, τον Τρακώση, τον Σούφλα, τον Ράφη, τον Μαρίνου και τον Αργυρίο. Αυτή είναι η 11 του κύριου Γιάννη Σιλεβίστα. Μεγαλώνει η προσέλευση του κόσμου. Σιγά σιγά είναι όλο και έρχονται περισσότεροι. Έχει Τσουκαλάς από τα δεξιά. Θα κόψει ο Τσουκαλάς. Θα δώσει στον Γεραγωτέλη. Τσουκαλάς ξανά. Γεραγωτέλης. Το σούτ από τον Μαρίνο. Πολύ καλό σούτ. Εκτός από Μπακατσέλος. Θα χάσει την μπάλα ο Μπακατσέλος από τον Γεραγωτέλη. Αργυρίου το σούτ, θα κοντρέψει την πάνω μπάλα στον Οικονομόπουλο, την πουγιά μέσα από το στόμα του Οικονομόπουλου στον Αργυρίου. Προσπαθεί να βρει τον Παυλόπουλο, Μπακατσέλος, καθυστερεί λίγο εκεί πέρα που είναι Μπούνας, ο Μπούνας καλύτερο. Ραπαβίλας, για να δούμε Ραπαβίλας, ο σούτ, τεράστια ευκαιρία για την Ελλάς είναι. Το Λαλά από τα δεξιά, θα χάσει, θα πάει την μπάλα στον Περιάλη, Περιάλης θα κάνει το σούτ. Τεράστια, νέα μεγάλη ευκαιρία την Ελλάδα. Στο κόλμο τώρα, οι γηπεδούχοι Περιάλης εκτελεί με το κεφάλι Οικονομόπουλος πάνω στη γραμμή. Εδρόχρυγα Αργυρίου. Επιμένει ο Περιάλης μέσα στην περιοχή, κρατάει την μπάλα. Στρώνει για τον Μπακατσέλο, το σούπα του Μπακατσέλο πάνω στα σώματα. Κατεβάζει την μπάλα, ψάχνει να βρει τον Μπούνα από τα δεξιά. Μπούνας υπό την πίεση του Τσερκόνη και του χέρου οι παίκτες της Ελλάς. Πέναντι με τον κύριο Παπαδάν να το υποδεικνύει ο πόντου στο είδος Σταύρο. Με τη συνεννόηση μεταξύ των δύο διαιτητών, ο βοηθός, μάλλον ο διαιτητής ζήτησε τη βοήθεια του βοηθού, ο βοηθός είχε καθαρή φάση. Ρεμπαδούρας είναι έτοιμος, παίρνει λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί και πάλι στα δίχτυα. Είναι το 1-0 για την Ελλάς Ήρου. Το 33, είπαμε το χρονικό σημείο που είχε χάσει πέναλτι η Ελλάς με τον Ανατόλου Τρόφιμ. Σήμερα το πέναλτι καρποφορεί και παράδειγμα αυτό το οποίο το ζητούσε ίσως εδώ και τρεις αγωνιστικές που έχει παίξει. Να τώρα ο Παυλόπουλος θα δώσει στον Ραμπαβίλα από τα αριστερά. Ο Ραμπαβίλα δεν είναι offside. Θα κάνει το σουτ. Το περάσιμο είναι ο Ραμπαβίλα. 2-0. Μέσα σε 2 λεπτά ο Παναγιώτης ο Ραμπαβίλας πέτυχε ένα καταπληκτικό κόλ, κυρίες και κύριοι. Ο Παναγιώτης ο Ραμπαβίλας βγήκε από τα αριστερά μετά από την κάλλη την πάλι του Περιάλη και με ένα τρομερό πλασέ νίκησε τον Καλογερόπουλο και σε μέσα σε 2 λεπτά έκανε το 2-0. Διαπληκτισμός τώρα εδώ μπροστά στη μεσαία γραμμή μεταξύ των παιχτών της του Άρη Πετρούπολης και του παιχτών της Ελλάς. Χωρίς λόγο όλα αυτά με πιέσουμε γραμμή. Τρομερό κόλλο από τον Ραμπαβίλα, έτσι. Έτσι είναι. Σε αυτή την εκτέλεση κόρνερ Μαρίνου. Στο πρώτο δοκάρι και αυτό θα βγει ο Παπαδόπουλος με τα χέρια, θα βγάλει την μπάλα στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Εκεί που είναι ο Ραμπαβίλας. Να, μια μεγάλη ευκαιρία. Και το κόλλο από τον Αρέντζο. Και το κόλλο μάλλον σήκωσε, λένε, το σημειάκι η κυρία Τσουκαλάς Αργυρός και τέλος του πρώτου μηχρόνου μετά από 4 λεπτά καθυστερήσεις. Ίσως να παίξει το δικό του ρόλο στην έκβαση του αγώνα και τον κύριο Ζέστα τώρα να δίνει συνέχεια.
Λεβέντης, Μαρίνου στη σέντρα, Περιάλης δεν θα διώξει όπως θα ήθελε. Μαρίνου θα κάνει τη σέντρα εκεί που είναι ο Αργυρίου, το κεφαλιά, χωρίς πρόβλημα, ο Παπαδόπουλος. Από τον Μπούνα στην αντεπίθεση τώρα η ομάδα της Πετρούπολης με τον Τσερκόνη, πάρα πολύ ωραία τρίπλα από τον αριστερό ο πιστοφύλακα της Πετρούπολης. Η μπαλιά για τον ΟΑΠ, την μπαίνει στην περιοχή, τον προλαβαίνει ο Αργυρός. ΟΑΠ της απέναντι τον Παπαδόπουλο, τον Πλασόβιο. Ισοφαρίζει ο Άρης Πετρούπολης με τον Ράπτη στο 56. Πολύ ωραίο γκολ από τον Ράπτη, ο οποίος κέρδισε τις κόντρες ολιγορία από την άμυνα της Ελλάς. Μπήκε στην περιοχή, πλάσαρε τον Παπαδόπουλο για να γράψει στο 56 το Ελλάς Σύρου Άρης Πετρούπολης 2-2. Αλλάζει το παιχνίδι πλέον, ο Άρης Πετρούπολης καταφέρνει μέσα σε διάστημα 11 λεπτών να σημειώσει 2 γκολ και να φέρει το παιχνίδι στα ίσα και μένει να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση τώρα του Γηπεδούχου Σωματείου της Ελλάς Σύρου στα νέα δεδομένα που δημιουργεί η αναμέτρηση. Ο Ράπτης μετά την πολύ ωραία κάνει. Τώρα δίνει στον Αργύρο, βαθύ γέμισμα του Αργύρου για τον Παυλόπουλο. Παυλόπουλο πάει κατεβάσει την μπάλα. Περιάλλει στο δυνατό σου την μπάλα εδώ. Πολύ ωραία σπάσει την μπάλα εδώ ο Παυλόπουλος, δεν κατάφερε να κρατήσει την μπάλα. Ράπτης Αργυρίου θα περάσει την μπάλα. Απέναντι βρίσκεται ο Μαρίνου για να δούμε, θα περάσει την μπάλα στο Μαρίνου. Και ασίστ στο Μαρίνου. 2-3 ο Άρης Πετρούπολης γυρνά το παιχνίδι στο 20ο. Στο 70ο, μάλλον. 81ο λεπτό. Στο 81ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Μαρίνου μετά την ασίστ του Αργυρίου έκανε το 2-3. Ο Αργυρίου βγήκε στην κόντρα επίθεση. Λογικές καθυστερήσεις. Να τώρα ο Αργυρίου που θα βγει στην κόντρα. Αργυρίου το πλασέ και μπάλα να περάσει ελάχιστα πάνω από το του Κολομόπουλος. Έχει στήριγμα τον Περιάλη, προτιμάει μεγάλη για τον Παυλόπουλο. Κόβει ο Ρέντζο, ηρεμεί το παιχνίδι εκεί η ομάδα της Πετρούπολης. Στην κόντρα επίθεση ο Μπιμάη, ο οποίος αποφεύγει τον Παπαδόπουλο. Ανατροπή από τον θεματοφύλακα της Ελλάς Σύρου. Μαρίνου μπροστά στον Κολιάκο, θα πάρει ο Μπούνας, θα χάσει από τον Μαρίνου. Φάουλ τώρα και τέλος αγώνα με τον κύριο Ζέστα να σφυρίζει τη λήξη του αγώνα και οι παίκτες της του Άρη Πετρούπολης να μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο και να πανηγυρίζουν. Μουσική.